Μένεται για 7η ημέρα η φωτιά στη Ρόδο, ενώ το πρωί της Δευτέρας σημειώθηκε νέα αναζωπήρωση στο Ασκληπείο. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, κατακαίγοντας σπίτια και καταστήματα και περιουσίες, καθώς επίσης και ό,τι άλλο βρίσκει στο πέρασμά της. Το 112 έστειλε μήνυμα προς τους κατοίκους να εκενώσουν. Οι κάτοικοι του χωριού κάνουν έκκληση για βοήθεια. Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές που προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύο μέτωπα κινήθηκαν στο χωριό Ασκληπείο και ένα τρίτο ανατολικά ανάμεσα σε Μάσαρη και Μαλών Ρόδου, ενώ αναζωπηρώσεις της φωτιάς σημειώνονταν διαδοχικά σε πολλά σημεία ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πλατάνια, που επίσης αντιμετωπίστηκαν από τις ομάδες δασοπυρόσβεστης. Όλο το βράδυ επιχειρούσαν 266 πυροσβέστες με 55 οχήματα και 16 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Λόγω της πυρκαγιάς, η Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.